Καταρχήν να πούμε ένα ας το πούμε σκανδαλάκι το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το που έγινε η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Καινούριου. Mm. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Εγώ παρατήρησα τα σκαλοπάτια και νόμισα ότι έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Alla. Έγινε στην ομάδα καινοτομία για γυναίκες και για την επιχειρηματικότητα. Μία μη κυβερνητική οργάνωση. Ακούστε τώρα τι παίζεται γύρω από το παρασκήνιο αυτή τη ιστορία. Και αν δείξετε και τα σκαλάκια, θα σας πω κι εγώ, Εδώ. ήρθες απόψε στα σκαλοπάτια μου, Εδώ, αυτό λέμε. Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, η μονάδα καινοτομία για γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται στα Μελίσια της Αττικής. Ναι. Και αυτή η μονάδα έχει χρηματοδοτηθεί ως μη κυβερνητική οργάνωση το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Μάρτιο και μετά, πάνω από 60 με 70 ευρώ, αν μπει στο site αυτή τη μονάδα καινοτομία για γυναίκε, στην οποία πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Γκραμπόφσκι, βλέπει εκεί 70.000, 15.000, 20.000, 1.000 ευρώ για κέτερη κλπ. Όταν μπει όμω στο site αυτή τη μονάδα καινοτομία για γυναίκε, για την επιχειρηματικότητα, μπείτε. Μονάδα Αθηνά. Θα δείτε ότι το site είναι σχεδόν ανύπαρκτο, υπολειτουργεί, δηλαδή έχει τρει φωτογραφίε. Ερώτημα. Γιατί έγινε εκεί η συνέντευξη. Δεύτερον, έχει σχέση η σύζυγος Πρωθυπουργού με τη συγκεκριμένη μονάδα καινοτομία για γυναίκε και επιχειρηματικότητα. Γιατί θυμάμαι στο δρόμο του Μεταξιού, εκεί στο Σουφλί, πάλι ήταν η κυρία Γκραμπόφσκι και έκανε πάλι δουλειέ για την επιχειρηματικότητα. Και τρίτον, είναι σοβαρότητα αυτή, όχι σοβαρότητα γιατί βγαίνει σε μια κυρία που εκφράζει τη μεσημεριανή ζώνη, σοβαρότητα για το αντικείμενο. Γιατί τόση λιγμή, τόση κοπετή, τόση οδύνη, τόσο οδυρμό τι τελευταίε ημέρε για τη σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού, Γιατί βγαίνει μπροστά η σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού, Μήπω γιατί είχε εμπειριστεί ο κ. Μητσοτάκη ότι σήμερα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά εναντίον τη ω ηθική αυτοργή για την υπόθεση τη απόπειρα ανθρωποκτονία μου. Μήπω γι' αυτό ο κ. Μιζωτάκη προετοίμαζε το έδαφο. Γιατί τέτοιο ξέπλυμα. Σήμερα κατέθεσα, λέω, μηνυτήρια αναφορά Τονύπιση. μέσω του δικηγόρου μου, του κ. Αντωνιάδη, δημοσιεύεται αύριο στου πρωτοσέλιδε τη εφημερίδα μα, ότι κατονομάζω την κυρία Γκραμπόφση και τον κύριο Δημητριάδη ω ηθικού αυτούργου στην απόπειρα ανθρωποκτονία μου. Θα το δούμε αύριο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί τόσο οδύνη και τόσο σκοπετό για τη γυναίκα του. Προσπαθεί να την πείσει να κάνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί η ίδια. Προσπαθεί να την κρατήσει κοντά του. Προσπαθεί να την προβάλλει ω ένα πρότυπο Ελληνίδο επιχειρηματία. Προσπαθεί Άρα. να την κάνει να βγάλει περισσότερα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ήδη πραγματικά γιατί μπαίνει πάντα μπροστά σε όλε αυτέ τι συνεντεύξει η γυναίκα του Πρωθυπουργού. Αντί το έργο τη κυβέρνηση, η γυναίκα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα.